Μίτα απομακρύνει πάνω στον Στάρτζον, το σουτ τα δίκτυα. Βαλμπουενά, το σουτ του Εμβιλά, η κόντρα, ο Χασάν, 1-0. Δύναμη η εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι, γκολ, Μελιάδο. Η Λαραμπή την έφερε με το τακουνάκι και εκτέλεσε με το αριστερό. Θα καταλάβατε από το πλάνο ότι σκηνοθέτης μας σήμερα είναι ο Γιώργος Μάνταλος, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ηράκλειο, στο Γεντή Κουλέ, στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, εδώ που ο Όφη υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να επιζητούν την νίκη. Ο Όφη για να πετύχει την πρώτη του εντός έδρας, καθώς μετράει τρεις ισοπαλίες εδώ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει παίξει τα περισσότερα του παιχνίδια στο Καραϊσκάκης, έχει ένα μόνο μάτς εκτός έδρας και αυτό είναι ισόπαλο στα Γιάννενα. Ψάχνει και αυτός την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα. Με τον Ολυμπιακό να προέρχεται από την ήττα στο Μάντσεστερ, από την Σίτι, και τον Όφη να προέρχεται από την ήττα από την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, αν και είχε προηγηθεί με τον γκολ του Στάρτζεον. Δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι είναι μαζί μας στο ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου. Πάμε κατευθείαν για να δούμε τις ενδεκάδες αλλά και τα ρεπορτάζ. Ξεκίνημα όπως πάντα από τον γηπεδούχο Διονύσης Τρούμπος. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Με καλές εμφανίσεις που θέλει να τις συνεχίσει αλλά και με αποτέλεσμα. Θέλει να αυτό είναι το πιο σημαντικό, Διονύση. Σωστά. Γιατί οι εμφανίσεις είναι καλές εδώ και καιρό, αλλά τα αποτελέσματα λείπουν από τον Όφη. Ακριβώς. Το ίδιο έγινε και την περασμένη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας απέναντι στην ΑΕΚ. Και παρά τις πάρα πολλές απουσίες, παύλα ατυχίες που είχε ως τώρα ο Όφη με τραυματισμούς, έχει δύο που επιστρέφουν. Ο ένας έρχεται από τιμωρία, είναι ο Σελίμοβιτς, ο οποίος επιστρέφει και στο αρχικό σχήμα στην ενδεκάδο. Ο άλλος είναι ο Νέιρα, ο οποίος επιστρέφει μεν, αλλά όχι στο αρχικό σχήμα της ομάδας του Όφη, ο οποίος θα ήθελε να είναι γεμάτο το γήπεδό του, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια ξέρουμε πόσο βοηθάει ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως μας είπε και ο Πραξιτέλης Βούρος πριν από λίγα λεπτά και θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια, έχουν αρχίσει να το συνηθίζουν πλέον οι ποδοσφαιριστές, αν και δεν τους αρέσει καθόλου να παίζουν σε άδεια γήπεδα. Πάμε να δούμε την ενδεκάδα την οποία έχει παρατάξει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Σίμος. Είναι σε ένα 5-4-1 με κορυφή τον Γιάννου, ο Βάτερμαν, ο Ουές, ο Λιμπεράκης, Σακόρ, Σελίμοβιτς, Στάρτζεον, Διαμαντής, Μπαλογιάννης, Γιάννου, όπως είπαμε στην κορυφή, Μεγιάδο και Κοροβέσης. Μάλιστα, αυτό είναι το 5-4-1 του Σίμου. Για να ρίξουμε μια ματιά τι έχει γίνει στις προηγούμενες αναμετρήσεις, στην παράδοση των αναμετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων, εδώ που ο Ολυμπιακός έχει την υπεροχή. Σε 43 μάτς, 11 νίκες έχουν οι κριτικοί, 15 μάτς έχουν λήξει σώπα, 17 φορές έχει φύγει νικητής ο Ολυμπιακός, ο οποίος πάντως μετράει 12 νίκες στα 13 τελευταία ανεξαρτήτως έδρας και 7 στις 8 τελευταία, στα 8 τελευταία παιχνίδια έχει νικήσει στην Κρήτη. Ο Όφη από το Φεβρουάριο έχει νικήσει μόνο τη Λαμία. Μετράει 2 νίκες και οι 2 κόντρα στη Λαμία, εντός και εκτός έδρας, 5 ισοπαλίες και 12 ήττες σε 19 παιχνιδιά. Γι' αυτό λέγαμε νωρίτερα με τον Διονύση ότι ψάχνει όχι μόνο την καλή εμφάνιση αλλά και τα αποτελέσματα. Οι κορώνες του Ολυμπιακού είναι ο Ελαραμπή και ο Χασάν. Θα μας πει σε λίγο ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος. Ένας από τους δύο σήμερα θα είναι στην ενδεκάδα. Είδαμε τα πεπραγμένα τους. Αυτοί οι δύο είναι έτσι κι αλλιώς οι ποδοσφαιριστές που έχουν τις περισσότερες τελικές για τον Ολυμπιακό. Έχουν εκφράσει τις περισσότερες επιθετικές προσπάθειες. Αλλά πάμε καλύτερα στον Βασίλη για να μας μεταφέρει λεπτομέρειες. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη, φίλες, φίλοι συνδρομητές. Όπως είπες και εσύ, ο Χασάν και ο Ελαραμπή είναι οι παίκτες οι οποίοι σκοράρουν περισσότερο για τον Ολυμπιακό, που χρειάζεται περισσότερες λύσεις στην επιθετική γραμμή, αν και οι δύο τους θα πηγαίνουν περίφημα. Ο Αχμέντ Χασάν είναι ο εκλεκτός για τον Πέντρο Μαρτίνς στο ματς κόντρα στον Όφη. Ας δούμε και τους υπόλοιπους 10 με τον Σα κατά τα δοκάρια. Στο δεξιάκρο της άμυνας είναι ο Ραφίνια, στο αριστερό ο Χολέμπας. Σισε και Σεμέδο στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Στο 4-2-3-1 με Εμβιλά και Καμαρά ως αμυντικούς χαφ. Στον άξονα Βαλμπουενά στις πτέρυγες. Μασούρας αριστερά. Ο Μπρούμα κάνει για πρώτη φορά ντεμπούτο στο αρχικό σχήμα. Και όπως είπαμε στην κορυφή, ο Χασάν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ταξίδεψε εδώ χωρίς τον Βινάγκρε και τον Μπα, ο οποίος όμως ανάρρωσε από τον κορονοϊό και στη συνέχεια θα είναι στη διάθεση του Πέντρο Μαρτίνς και του Σκάιπερ, Σανδρούτσο, Τιάγκο Σίλβα και Καραργύρη.
Και σου είπε ένα ωραίο ο Μαρτίν στην καθιερωμένη συνέντευξη στα κανάλια Nova Sports και σε σένα προσωπικά. Αν θέλεις πρωτάθλημα, νικάς τον Όφη. Περνάς από τέτοια γήπεδα. Είναι μια ομάδα την οποία εκτιμά ιδιαιτέρως ο Πέδρο Μαρτίν και σαν ρόστερ, σαν ποδόσφαιρο που παίζει και συγκεκριμένα τον κύριο Σίμω. Έχει δει τα πάντα εδώ στο Ηράκλειο ο Πέδρο Μαρτίν από την ήττα πρόπερση στο Ηράκλειο. Πέρυσι δύσκολη νίκη με σκόρερ τον Καμαρά στην κανονική διάρκεια, γιατί ήταν άλλο παιχνίδι στα play-off, οπότε είναι υποψιασμένος για αυτό που περιμένει ο Πορτογάλος τεχνικός. Να προσθέσουμε σε αυτό που είπε στην αρχή, αν δούμε και τα ευρωπαϊκά μάτς, ούτε στα ευρωπαϊκά ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να πάρει νίκη εκτός έδρας, ούτε με την Ομόνια. Ισοπαλία με την Ομόνια, δύο ήττες στους ομίλους. Με Πόρτο και Manchester City. Μάλιστα. Αυτός ήταν και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος. Θα τα πούμε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της περιγραφής της αναμέτρησης. Πριν από λίγο, οι δύο συνάδελφοι μίλησαν με τον Πραξιτέλη Βούρο, ο Διονύσης Τρούμπος. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τον αμυντικό που είχε περάσει παλιότερα και από τον Ολυμπιακό. Πραξιτέλη, έρχεται ένα παιχνίδι που έχει ιδιαίτερη σημασία για σένα. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι έχεις φορέσει την φάνελα του Ολυμπιακού, προέρχεσαι από τις ακαδημίες σου. Δυστυχώς δεν θα μπορείς να παίξεις. Κουβαλάς και εσύ έναν τραυματισμό, όπως αρκετοί παίχτες σου. Πώς περιμένεις το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό? Σίγουρα, όπως είπες και εσύ, έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα, αλλά από τη στιγμή που δεν θα αγωνιστώ, περνάει σε δεύτερη μοίρα. Θέλω να σταθώ και στους αρκετούς τραυματισμούς που μας ταλανίζουν το τελευταίο διάστημα. Πιστεύω ότι στα τελευταία παιχνίδια μας αδικεί λίγο το αποτέλεσμα που έρχεται στο τέλος. Ενώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, αγωνιζόμαστε καλά κατά μεγάλα διαστήματα. Έχουμε πίσω το πλάνο που υπάρχει από τον προπονητή. Δουλεύουμε αρκετά σκληρά. Πιστεύω ότι σήμερα αυτά τα μάτια θα περιμένουν όλοι οι παίχτες, ούτως ώστε να δείξει τον καλύτερο του σε αυτό και να κερδίσει την ομάδα που κέρδισε πέρυσι το πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ολυμπιακού έρχεται και από ένα δύσκολο παιχνίδι στην Ευρώπη στα μέσα της εβδομάδας. Πιστεύω θέλει να πάρει το τρίποντο, αλλά και εμείς μετά τα τελευταία αποτελέσματα θέλουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης και να πάρουμε μια μεγάλη νίκη. Δυστυχώς δεν θα έχει κόσμο το γήπεδο, όπως σε όλα τα γήπεδα του κόσμου με την κατάσταση που επικρατεί. Πώς το βιώνουν οι παίχτες αυτό, ειδικά μάτς όπως αυτό που είναι δεδομένο το γήπεδο ήταν γεμάτο? Έχουμε, να το πω, έχουμε αρχίσει να το συνηθίζουμε όλο αυτό, δυστυχώς. Πιστεύω ότι στην ομάδα μας η παρουσία του κόσμου παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο κόσμος είναι ο 10ος παίχτης και το έχει δείξει και τα προηγούμενα χρόνια ότι ο κόσμος στο Όφι στηρίζει την ομάδα, όποια κατηγορία και να έπαιζε, και δίνει σίγουρα το κάτι παραπάνω στην απόδοσή μας. Και όπως είπες και εσύ, σε ένα τέτοιο είδος μάτς ο κόσμος θα ήταν, το γήπεδο θα ήταν γεμάτο και θα μας έδινε την όθηση για την νίκη. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι, γενικά ανανεωμένος, παρουσιάζει όμως και πάλι αρκετά καλό πρόσωπο στα περισσότερα παιχνίδια του. Φαντάζομαι ότι μέσω και των βίντεο θα έχετε δει και αδυναμίες και τη δυνατότητα της ομάδα. Πού πιστεύετε ότι πρέπει να χτυπήσετε? Δεν μπορώ να σταθώ στα δυνατά σημεία. Σίγουρα κάθε ομάδα έχει δυνατά και αδύνατα σημεία. Η ομάδα του Ολυμπιακού έχει δείξει τα τελευταία δύο χρόνια ότι είναι επίσης στο πλάνο του προπονητή της. Δουλεύει πάρα πολύ σωστά και σκληρά και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο και δείχνει μια ιδιαίτερα σταθερότητα στην απόδοσή της. Νομίζω ότι δεν θα σταθώ σε αδύνατα σημεία, αλλά στο κίνητρο που έχουμε, ώστε να κερδίσουμε μια μεγάλη ομάδα και να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά, αλλά να μας έρθει και η νίκη, όπως είπα και πριν. Και πότε βλέπεις ότι θα επιστρέψεις? Νομίζω ότι στο επόμενο μάτς θα είμαι στη διάθεση τουλάχιστον του προπονητή. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλά. Σημαντική ημέρα σήμερα για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του. Μίλησε πριν από λίγο στον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Κοντά μας είναι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος θα μας μιλήσει για το σημερινό παιχνίδι. Πριν απ' όλα, να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς, έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, καθώς ακόμα δεν έχετε πάρει τη νίκη εκτός έδρας. Πώς το προσεγγίζετε με βάση τα όσα σας είπε ο προπονητής σας? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα στην Κρήτη. Θέλουμε να πάρουμε το πρώτο μας διπλό. Όφι είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι στα επόμενα 90 λεπτά να δείξουμε ότι το θέλουμε πιο πολύ και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Τι έχει λείψει τον Ολυμπιακό και δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρει εκτός έδρας αποτέλεσμα? Εντάξει, άμα βάλεις γκολ και δεν το δεχτείς, θα πάρεις και τους τρεις βαθμούς. Είναι ένα συνδυασμός αυτός. Πρέπει να σκοράρουμε και στο πρώτο ημίχρονο που δεν το έχουμε καταφέρει φέτος, αλλά και να κρατήσουμε πίσω το 0 που το έχουμε, πιστεύω, στα περισσότερα παιχνίδια το έχουμε κρατήσει. Οπότε θέλουμε το γρήγορο γκολ. Σε ό,τι αφορά τους επιθετικούς του Όφη, εσείς η ομάδα τερματοφυλάκων έχετε δουλέψει πάνω σε κάποιον περισσότερο? Εντάξει, τώρα ο Όφη έχει πολλές απώλειες λόγω τραυματισμών. Έχουμε δει κάποιους παίκτες. Σίγουρα είναι όλοι
Σίγουρα είναι όλοι οι παίκτες του Όφη επικίνδυνοι και μπορούν να δημιουργήσουν φάσεις δύσκολες για την εστία μας. Πιστεύω ότι η ανάλυση που έχουμε κάνει είναι η κατάλληλη ώστε να μην δεχτούμε τον γκολ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος αυτού του σύντομου pre-game. Σας δώσαμε ένα κλίμα εν ώψη της σπουδαίας αναμέτρησης, αυτή μεταξύ του Όφη και του Ολυμπιακού. Περισσότερα θα πούμε σε πολύ λίγο που θα επιστρέψουμε στο Θεόδωρο Βαρδινογιάννης για την περιγραφή της αναμέτρησης. Να είστε καλά.